Ξέρετε, κάναμε ένα επαναληπτικό πρόσφατα για τους τοξικούς και μία φίλη εμπνεύστηκε να με εμπνεύσει να κάνουμε ένα επαναληπτικό για τις σχέσεις με πανδρεμένους. Ετοιμαστείτε. Θα πάρω το γυαλιά μου γιατί έχει γράψει πολύ ωραίο κείμενο αυτή η φίλη. Να το διαβάζουμε. Να θυμηθούμε και αυτά που δεν ξέραμε. Αγαπημένη μου Θέκλα, βοηθάς τόσο πολύ, πολύ κόσμο. Ευχαριστώ αγαπή μου. Έχω την ανάγκη να σου ζητήσω να ξανά μιλήσεις, και το ξανά το βάζει με κεφαλαία, για τις σχέσεις των παντρεμένων ανθρώπων με τους ελεύθερους ανθρώπους. Να τονίσεις τους ελεύθερους ανθρώπους πως χρειάζεται να κοιτάξουν τα θέματα της χαμηλής τους αυτοεικόνας και αυτοεκτίμησης. Να πάρουν τη βοήθεια που χρειάζεται για να αγαπήσουν τον εαυτό τους και να τον κάνουν προτεραιότητά τους. Χρειάζεται να τους ξαναπείς, το ξανά πάλι με κεφαλαία, πως η δική τους αφοσίωση στη σχέση με έναν δεσμευμένο άνθρωπο είναι συνήθως τονωτική ένεση για εκείνον τον άνθρωπο για να αντέξει και να παραμείνει στο γάμο του. Χρειάζεται να ξαναπείς, τα ξανά είναι με κεφαλαία γουστάρ, ότι οι δεσμευμένοι άνθρωποι στην πλειοψηφία τους δεν βγαίνουν από το δρόμο τους και τη στρωμένη ζωή τους για να αγαπήσουν αλλού. Περπατούν παράλληλα, διαφυλάσσουν την οικογενειακή τους ζωή και απλώς ρουφούν από αλλού αγάπη, θαυμασμό, ενδιαφέρον, φροντίδα, σημαντικότητα, δηλαδή να νιώθουν σημαντικοί, και όλα όσα εκεί που είναι δεν έχουν και ίσως δεν τα έχουν γιατί και ήδη δεν τα έδωσαν ποτέ. Χρειάζεται αγαπημένη μου να τα λες και να ξυπνάς και να σώζεις ανθρώπους και ψυχές. Ο κόσμος έχει ανάγκη τόσο να αγαπηθεί και να συνδεθεί που ξεχνά τα όρια του, τις αρχές του και θεωρεί πως στον έρωτα, στην αγάπη και στον πόλεμο όλα επιτρέπονται. Και μετά έρχεται μια μέρα που συνειδητοποιεί πως καλείται να συνεχίσει να περπατά μόνος του σε αυτό το δρόμο στον οποίο άλλος εισέβαλε για λίγο, για να φορτίσει μπαταρίες και να επιστρέψει στο δικό του μόνιμο δρόμο. Να λες αγαπημένη μου πως η αγάπη, με κεφαλαία του αγάπη, είναι ευθύνη και ο άλλος άνθρωπος αν αγαπά παίρνει ευθύνη, όχι λίγο δεξιά, λίγο αριστερά, λίγο δεν μπορώ, λίγο είναι τα παιδιά και γενικά απ' όλα λίγο και πουθενά ολοκληρωτικά. Θα μου πεις δεν έμαθες, έμαθα θα σου απαντήσω. Όμως δεν χρειαζόταν να μάθουμε αυτόν τον τρόπο. Υποθέτω ότι είσαι παθούσα, μαθούσα πρακτικά. Να τα λες, να γίνεσαι φάρος, να δημιουργήσεις γνώση, να απομυθοποιήσεις τα μυαλά των ανθρώπων τις άρρωστες σχέσεις οι οποίες αναβαθμίζονται σε ισχυρές αγάπες μέσα στις ταινίες. Να το κάνεις όσο και όποτε μπορείς. Σ' αγαπώ και σε ευχαριστώ. Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το πολύ ωραίο κείμενο, έντονο κείμενο, παθιασμένο κείμενο. Τι έχεις ζήσει κι εσύ, φιλενάδα! Τι έχεις ζήσει κι εσύ. Λοιπόν, ευχαριστώ για την πάσα. Με μεγάλη μου χαρά να κάνω επανάληψη για τις σχέσεις με παντρεμένους. Και να πω ότι έχει δίκιο η φίλη. Ένας ο οποίος είναι παντρεμένος ή μία η οποία είναι παντρεμένη και έχει το συνήθειο να κάνει εξωσυζυγικές σχέσεις, δεν τις κάνει για να χωρίσει, δεν τις κάνει για να δοθεί ολοκληρωτικά στο τρίτο πρόσωπο, τις κάνει για να αντλήσει, να ρουφήσει ενέργεια από ένα φρέσκο άνθρωπο, ο οποίος θα τον την ερωτευτεί, να νιώσει σημαντικός, να νιώσει σημαντική, να πάρει αγάπη, να πάρει αφοσίωση, να πάρει ερωτισμό, να πάρει προσφορά και να επιστρέψει πίσω στο σπίτι, στο οποίο σπίτι όπως πολύ σοφά γράφει η φίλη, για να μην παίρνει αγάπη αυτός που ξενοκοιτάζει, μήπως δεν δίνει και αυτός αγάπη. Το πρόβλημα είναι ότι ζούμε ζωές συμβιβασμένες και μέτριες και ζωές κάτω του μετρίου. Ζούμε δυστυχισμένες ζωές, οι περισσότεροι από μας. Και αυτοί που είναι παντρεμένοι και συμβιβάζονται με λιγότερα από αυτά που αξίζει ο κάθε άνθρωπος, όχι αυτοί οι ίδιοι, ο κάθε άνθρωπος. Ο κάθε άνθρωπος αξίζει να έχει αγάπη, σεβασμό, εκτίμηση, ανταποδοτικότητα, επικοινωνία, ερωτισμό, φροντίδα, γνιάξιμο στη ζωή του. Είτε μέσα στο γάμο του, αν βρίσκεται σε γάμο, είτε μέσα στην ερωτική του σχέση, αν βρίσκεται σε ερωτική σχέση, είτε στη ζωή του γενικά, αν είναι ελεύθερος. Πόσοι άνθρωποι γύρω μας
συμβιβάζονται, συμβιβαζόμαστε με πολύ λιγότερα από όσα δικαιούται να έχει ο κάθε άνθρωπος. Πόσοι χαμηλώνουμε τόσο πολύ, κατεβάζουμε τόσο πολύ τον πήχη και λέμε θα αντέξω. Δεν πειράζει, θα αντέξω, παρά να είμαι μόνος μου, παρά να είμαι μόνη μου, θα αντέξω. Θα αντέξω και την έλλειψη αγάπης και την απουσία τρυφερότητας και την απουσία στοργής και την αποξένωση και την έλλειψη επικοινωνίας. Ακόμη θα αντέξω και την κακία από το τέρι μου ή θα αντέξω να είμαι σε μια σχέση που ούτε εγώ προσπαθώ να δείξω αγάπη προς το τέρι μου. Θα αντέξω αυτά τα πράγματα και δεν πειράζει. Θα βγω μια βόλτα, θα πάω μια βόλτα έτσι μια τσάρκα στα social media, στα dating apps, θα κάνω ένα προφίλ ξέρω εγώ στο Tinder από εδώ από εκεί που θα κάνω και θα βγω να γαμπρίσω, να το παίξω ελεύθερος και ωραίος, να το παίξω ελεύθερη και ωραία ή να το παίξω άνετος ή να το παίξω άνετη και να ψωνίσω κάποιον, κάποια που είναι ελεύθερη και θα τους πουλήσω αγάπες και έρωτες για να ρουφήξω αγάπη, θαυμασμό, προσοχή ή και action ακόμη και δράση και ψηλή αδρεναλίνη από αυτή την παράλληλη σχέση που θα κάνω και εγώ δεν θα προσπαθήσω ουσιαστικά να βελτιώσω τη δική μου ζωή. Επειδή η φίλη που έχει στείλει την επιστολή μιλάει και θέλει να μιλήσω στα τρίτα πρόσωπα, όχι στα πρώτα πρόσωπα, δηλαδή σε αυτούς που απατούν, να μιλήσω σε αυτούς που είναι ελεύθεροι και τα φτιάχνουν με παντρεμένους ή με παντρεμένες. Λέει, πες τους να ανεβάσουν την αυτοεικόνα τους και την αυτοεκτίμησή τους και να μην καταδέχονται να τρέφονται με ψίχουλα που πέφτουν από το τραπέζι κάποιου άλλου. Εύκολο να το λέω και δύσκολο να το κάνεις. Γιατί. Δεν είναι μόνο οι παντρεμένοι και οι παντρεμένες που ζουν μίζερες και μέτριες ζωές. Και ελεύθεροι και ελεύθερες, οι περισσότεροι από εμάς ζούμε μέτριες ζωές. Δεν φροντίζουμε να γεμίζουμε τις ζωές μας ουσιαστικά. Δεν φροντίζουμε το σώμα μας, τη ψυχή μας, την καρδιά μας, το μυαλό μας όπως μας αρμόζει. Καθόμαστε πολλοί από εμάς τους ελεύθερους και τις ελεύθερες, μίζεροι σε μια γωνία και περιμένουμε πότε θα αγαπηθούμε για να ανθίσουμε. Περιμένουμε ότι θα βρεθεί ένας πρίγκιπας ή μια πριγκίπισσα να μας αγαπήσουν για να νιώσουμε σπουδαίοι, για να νιώσουμε καλά. Περιμένουμε τον έρωτα ως απομηχανή Θεό, ως σωτήρα, ως διασώστη, να μας βγάλει από τα διέξοδά μας και να μας δώσει τη χαρά και την ευτυχία. Αυτή ακριβώς η λαθεμένη πεποίθηση ότι μπορείς να είσαι μίζερος, μπορείς να είσαι δυστυχής και να έρθει ο έρωτας να σε κάνει ευτυχισμένο, είναι η μεγαλύτερη παγίδα για όλους τους ανθρώπους, και τους παντρεμένους και τους ελεύθερους. Γιατί οι μεν παντρεμένοι μπορεί να παραμένουν σε μια σχέση και ένα γάμο που να μην είναι υγιής και να λένε ναι, μα ξέρεις, αν ερωτευτώ κάποιον άλλον, αν ερωτευτώ κάποιον άλλον, μπορεί να βρω τη δύναμη να φύγω από εδώ. Όχι! Από εκεί θα φύγεις αν αγαπήσεις τον εαυτό σου. Από εκεί θα φύγεις αν επενδύσεις στον εαυτό σου. Εκεί που είσαι θα το κάνεις υγιές, αν φροντίσεις και τη δική σου ψυχή και το δικό σου εαυτό. Το ίδιο και ένας ελεύθερος. Άμα κάθεσαι και κλαίγεσαι και κλαις τη μοίρα σου και σκέφτεσαι πω είμαι μόνος και είμαι μόνη και πώς θα επιβιώσω και πώς θα ζήσω και πώς θα έχω χαρά στη ζωή μου χωρίς να υπάρχει κάποιος να με αγαπά, κάποια να με αγαπά, κάποιος να με ερωτευτεί, κάποια να με ερωτευτεί, κάποιος να κάνει έρωτα μαζί μου, πώς θα ζήσουμε χωρίς έρωτα, ζείτε! Νομίζετε ότι όταν ερωτεύεστε, νομίζουμε όταν ερωτευόμαστε δεσμευμένους ανθρώπους και κατάλληλους συντρόφους ότι ζούμε με τον έρωτα? Με τη φαντασίωση του έρωτα ζούμε, με την ψευδαίσθηση του έρωτα ζούμε, γιατί ο πραγματικός έρωτας, όπως έχει γράψει πολύ σοφά η φίλη εδώ πέρα, ο πραγματικός σου έρωτας είναι δυνατός. Η αγάπη είναι ευθύνη, λέει, και ο άλλος άνθρωπος, αν αγαπά, παίρνει ευθύνη. Παίρνει ευθύνη και συνδέεται με τους άλλους ανθρώπους. Όταν πραγματικά αγαπάς τον εαυτό σου και έναν άλλον άνθρωπο, θα αναλάβεις την ευθύνη σου, θα ξεκαθαρίσεις το τοπίο και δεν θα είσαι μοιρασμένος ή μοιρασμένη δεξιά και αριστερά. Μίζερες ζωές, θλιβερές ζωές, πασπαλισμένες με χρυσόσκονη. Χρυσόσκονη από τα καψούρικα τραγούδια και από τις ρομαντικές ταινίες και από την pop κουλτούρα που έρχεται και εξυμνεί και εξιδανικεύει τους παράνομους έρωτες και τους αδύνατους έρωτες, impossible love. Η αγάπη που δεν είναι πιθανή και επειδή δεν είναι πιθανή μας εξητάρει και κάνουμε τα πάντα για να έχουμε έστω και λίγες στιγμές χαράς και λίγες στιγμές ευτυχίας
και λίγες στιγμές ψευδαίσθησης. Εδώ θέλω να πω ότι αν κάποιοι άνθρωποι είναι τόσο συνειδητοποιημένοι ώστε να πούν εγώ είμαι ελεύθερη, εγώ είμαι ελεύθερος, στη ζωή μου έχω άλλες προτεραιότητες, οι προτεραιότητες μου για παράδειγμα είναι το μεγάλωμα των παιδιών μου, οι προτεραιότητες μου είναι η καριέρα μου, οι προτεραιότητες μου είναι η οικονομική μου επιβίωση, οι προτεραιότητες είναι οι σπουδές μου, γιατί υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι σε μεγαλύτερη ηλικία κάνουν σπουδές και έχω λίγο ελεύθερο χρόνο κάθε εβδομάδα και αυτόν τον λίγο ελεύθερο χρόνο θα ήθελα να τον περάσω με κάποιον άνθρωπο που να γουστάρω, αλλά να μην τον έχω και όλη μέρα πάνω στο κεφάλι μου, να μην την έχω και όλη μέρα πάνω στο να μην έχω και την ευθύνη αυτού του ανθρώπου. Και συνειδητά μπαίνω στη διαδικασία να δημιουργήσω μια σεξουαλική σχέση μόνο με έναν άνθρωπο που είναι παντρεμένος ή παντρεμένη, τότε εκείνοι οι άνθρωποι ίσως να καταφέρουν να μην ταλαιπωρηθούν. Ίσως λέω, γιατί πολλές φορές ξεκινάμε κάνοντας μια σχέση μόνο σεξουαλική και επειδή από το σεξ γεννιέται ο έρωτας, μετά από το πέρας κάθε ερωτικής πράξης εκκρίνεται ο κυτοκίνη από τον εγκέφαλο, η λεγόμενη και ορμόνη της αγάπης, αυτός ο νευροδιαβιβαστής που συνδέει τους ανθρώπους. Αρκετοί άνθρωποι ξεκίνησαν να γεμίσουν λίγες τρύπες και να πούν συνειδητά, ρε παιδί μου, θα τα φτιάξουμε την παντρεμένη ή συνειδητά θα τα φτιάξουμε τον παντρεμένο, γιατί δεν έχω χρόνο για πολλά πολλά, και μετά μπορεί να βρεθούν παγιδευμένοι σε μια συνθήκη που να έχουν ερωτευτεί έναν άνθρωπο ο οποίος δεν μπορεί να είναι ουσιαστικά στη ζωή τους. Γιατί όταν ερωτεύεσαι και αγαπάς, θέλεις τον άλλον να είναι εκεί, όχι συνέχεια μαζί σου. Θες να είναι εκεί, να χαίρεται στις χαρές σου και να λυπάται στις λύπες σου. Οι σχέσεις με δεσμευμένα πρόσωπα, οι σχέσεις με παντρεμένους ανθρώπους, σημαίνουν καλοκαιρινές διακοπές που είσαι μόνος, γιορτές που είσαι μόνος μόνη, Σαββατοκύριακα που είσαι μόνος μόνη, αργίες που είσαι μόνος μόνη και περιμένεις πότε θα ξεκλέψει το παράνομο, η παράνομη σου σχέση, ο παντρεμένος ή η παντρεμένη που τα έχεις φτιάξει, πότε θα ξεκλέψει λίγο χρόνο να έρθει να σε δει, ξέρω εγώ, εν ώρα εργασίας, ή να έρθει να σε δει ένα βράδυ που μπορεί να πει ότι έχει μια άλλη έξοδο, να σε δει για λίγο, να περάσεις για λίγο ωραία και μετά να ξαναμείνεις στη μοναξιά σου, που αν είσαι και ερωτευμένος με το πρόσωπο με το οποίο έχεις την παράλληλη σχέση, κάθε φορά που φεύγει, κάθε φορά που σταματάει αυτή η σύνδεση, θα πληγώνεσαι ακόμη περισσότερο. Δεν το λέω σε καμία περίπτωση από την ηθικιστική πλευρά. Σε καμία απολύτως περίπτωση. Θεωρώ ότι εξίσου ανήθικο με το να δημιουργούμε σχέσεις με παντρεμένους ανθρώπους είναι και το να παραμένουμε σε νεκρούς γάμους. Εξίσου ανήθικο με το να τα φτιάχνουμε με έναν άνδρα ή με μια γυναίκα που είναι παντρεμένος ή είναι παντρεμένη με άλλο πρόσωπο, εξίσου ανήθικο είναι να παραμένουμε και σε ένα γάμο με έναν άνδρα και με μια γυναίκα που δεν αγαπούμε πλέον ερωτικά και παραμένουμε εκεί για λόγους συμφέροντος. Όμως, όπως πολύ ορθά το έθιξε η φίλη στην επιστολή της, στη σημείωση της που διάβασα προηγουμένως, οφείλουμε να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά και να ξέρουμε πού πάμε να μπλέκουμε. Είναι επικίνδυνα παιχνίδια αυτά, το να φτιάχνεις ερωτικές σχέσεις με ανθρώπους που είναι παντρεμένοι. Και εδώ να πω ότι υπάρχει μια μικρή πλειοψηφία ανθρώπων που χωρίζει και συνεχίζει να είναι με το πρόσωπο με το οποίο είχε αρχικά την παράνομη σχέση και δεν είναι πάντοτε παράδεισος αυτή η κατάσταση. Στις περισσότερες περιπτώσεις είναι χειρότερα από προτού χωρίσει. Γιατί μόλις χωρίσει ένας άνθρωπος που έχει και παιδιά, ένας άντρας, μια γυναίκα, θα έχει πάρα πολλά θέματα να αντιμετωπίσει συναισθηματικής φύσεως, οικονομικής φύσεως, δικαστικής φύσεως. Και εσύ που είσαι το τρίτο πρόσωπο θα καθίσεις να τα φας όλα στη μούρη, θα ζήσεις όλες τις έγνοιες, τις αγωνίες, τα προβλήματα, θα ζήσεις δηλαδή ένα χωρισμό που δεν είναι δικό σου και πολύ πιθανόν η σχέση που έχεις με εκείνο το πρόσωπο που είναι παντρεμένο όταν τη ξεκίνησες να μην αντέξει κιόλας. Να μην αντέξει κιόλας τους κλειδονισμούς ενός άσχημου διαζυγίου. Λέγοντας αυτά τα πράγματα όμως, πρέπει να τονίσω ότι ο κάθε άνθρωπος είναι ελεύθερος να αποφασίζει για τον εαυτό του, να επιλέγει πώς θέλει να ζήσει την ερωτική του ζωή. Αν κάποιος έχει επιλέξει να έχει ερωτική ζωή με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι ελεύθερος αλλά είναι παντρεμένος, οφείλει να γνωρίζει ότι από αυτή τη σχέση δεν μπορεί να περιμένει περισσότερα πράγματα από μερικά μηνύματα στα κλεφτά και μερικές συναντήσεις στα κλεφτά.
Αν αυτό τον ικανοποιεί, την ικανοποιεί καλώς. Αν δεν τον ικανοποιεί, δεν την ικανοποιεί, πρέπει να το σκεφτεί σοβαρά. Και η μεγαλύτερη έτσι εισήγηση που έχω να κάνω είναι να μην κάνουμε σχέδια για το μέλλον άλλων ανθρώπων. Μπορούμε να κάνουμε σχέδια και πράξεις για το δικό μας μέλλον, του στυλ για παράδειγμα, δεν ανέχομαι να είμαι το τρίτο πρόσωπο, άρα τερματίζω αυτή τη σχέση ώστε να ζήσω ελεύθερα και επενδύω στον εαυτό μου και φροντίζω να είναι η δική μου η ζωή καλή, φροντίζω τη ψυχή μου, το σώμα μου, το μυαλό μου κλπ. Ή αποφασίζω να παραμείνω σε αυτή τη σχέση γνωρίζοντας ότι μόνο αυτά μπορώ να πάρω από αυτόν τον άνθρωπο. Ούκαν λάβεις παρά του μη έχοντος, λέει το αρχαίο ρητό. Δεν έχεις κάτι να πάρεις από κάποιον που δεν έχει να σου δώσει. Να είμαστε ρεαλιστές και προσγειωμένοι στις σχέσεις μας. Είναι προσωπική επιλογή του καθενός αν θα μπει σε μια τέτοια σχέση. Θέλει να μπει κάποιος σε μια τέτοια σχέση, να μπει. Θα υποστεί τις συνέπειες. Θέλει ένας παντρεμένος να κάνει εξωζυγή σχέση, να την κάνει. Θα υποστεί τις όποιες συνέπειες. Θέλει μια παντρεμένη να κάνει εξωζυγή σχέση, να την κάνει. Θα υποστεί τις όποιες συνέπειες. Και όταν λέω τις όποιες συνέπειες, δεν εννοώ τιμωρίες. Δεν εννοώ ότι θα βρει τον πελάτη ή θα βρει τον πελάτη. Εννοώ ότι οι αποφάσεις μας και οι επιλογές μας έχουν συνέπειες. Και είναι καλύτερα να είμαστε εξηγημένοι και με τον εαυτό μας αλλά και με τους άλλους ανθρώπους. Να βαπατάμε γερά πάνω στη γη. Πού βρίσκομαι τώρα? Είμαι μόνη μου για παράδειγμα. Είμαι ελεύθερη. Δίνω στον εαυτό μου τον απαραίτητο χρόνο, την απαραίτητη προσοχή και αυτοφροντίδα και αυταγάπη ώστε να είμαι καλά. Είμαι σε ένα γάμο, είμαι σε μια σχέση. Φροντίζω τον εαυτό μου μέσα σε αυτό το γάμο, μέσα σε αυτή τη σχέση ώστε να είμαι καλά. Φροντίζω παράλληλα και τον σύντροφο μου και την ερωτική μας σχέση ώστε να είμαστε όλοι καλά. Δίνω χρόνο και ενέργεια για να συντηρώ, να επιδιορθώνω και να βελτιώνω την ερωτική μου σχέση. Είμαι ελεύθερος και έχω σχέση με έναν παντρεμένο άνθρωπο. Ξέρω τι μου γίνεται. Έχω γνώση του τι πραγματικά συμβαίνει στη ζωή μου ή εθεροβατώ ή φαντασιώνω με πράγματα τα οποία δεν μπορούν να γίνουν. Όταν ο άλλος είναι παντρεμένος, είναι παντρεμένος. Όταν η άλλη είναι παντρεμένη, είναι παντρεμένη. Έστω και ας σου πει θα χωρίσω για σένα μάτια μου, εσύ να θεωρείς ότι δεν θα χωρίσει. Μόνο έτσι μπορεί να μην χάσεις το μυαλό σου και τη λογική σου. Τα μεγαλύτερα προβλήματα δημιουργούνται όταν χτίζουμε μόνοι μας παλάτια με τα μυαλά μας. Όταν χτίζουμε κάστρα στην άμμο. Όταν ο άλλος λέει θέλω να περνάμε καλά, εννοεί θέλω να περνάμε καλά. Εκείνες τις ώρες που θα βρισκόμαστε να περνάμε καλά, συνήθως σεξουαλικά. Όταν ο άλλος λέει σε γουστάρω, σημαίνει σε γουστάρω, θέλω να έχω ερωτική επαφή μαζί σου. Δεν σημαίνει σε αγαπάω και θέλω να ζήσω μαζί σου για πάντα. Όταν ο άλλος ή η άλλη λέει σε αγαπάω, αλλά, εκείνο το αλλά να ακούσεις, όχι το σε αγαπάω το αρχικό. Αλλά έχω τα παιδιά, να ακούσεις ότι θα μείνει εκεί για τα παιδιά. Δικαίωμά του, δικαίωμά της. Δικαιούται ο καθένας να κάνει τις επιλογές του. Και εσύ ο ίδιος, ο ελεύθερος, δικαιούσε να κάνει τις επιλογές σου. Δεν θα σου πω εγώ να μην τις κάνεις. Μπορεί η φίλη που έστειλε την επιστολή μου είπε να σου πω να μην τις κάνεις. Εγώ σου θέτω τα δεδομένα και εσύ επιλέγεις και κάνεις. Έχω δει πάρα πολλά περιστατικά στην κλινική μου πορεία. Έχω αρκετή επαγγελματική πείρα από τέτοιου είδους σχέσεις. Οφείλω να πω ότι κάποιες από αυτές τις σχέσεις έχουν ευδοκιμήσει, του στυλ να χωρίσει ο παντρεμένος, να χωρίσει η παντρεμένη και να είναι μαζί. Κάποιες από αυτές που έχουν ευδοκιμήσει δεν άντεξα στο χρόνο, κάποιες άλλες φαίνεται πως αντέχουν στο χρόνο, όμως η πλειονότητα των ερωτικών σχέσεων με παντρεμένους ανθρώπους καταλήγει στην ερωτική απογοήτευση του ελεύθερου μέλους. Η πλειονότητα. Αυτά. Στα σχόλια θα χαρώ να διαβάσω και τις δικές σας απόψεις. Δεν θα χαρώ να δω απόψεις όμως έτσι που να είναι ενάντια στους κανόνες του καναλιού, που να χαρακτηρίζουν τους ανθρώπους με επίθετα κλπ. Άνθρωποι είμαστε, ανά πάσα στιγμή μπορεί αυτό που κοροϊδεύουμε σήμερα να μας συμβεί αύριο. Γι' αυτό ας δείξουμε λίγη ενσυναίσθηση. Την αγάπη μου σε όλους. Καλό βράδυ, επειδή είναι βράδυ που βγαίνει το vlog και εύχομαι να έχουμε τα κότσια όλοι να ζούμε ζωές αληθινές, ζωές ολόκληρες και ζωές γεμάτες. Που να είμαστε εντάξει απέναντι στον εαυτό μας πρώτα απ' όλα. Και να φροντίζουμε την ψυχή μας, το μυαλό μας, την καρδιά μας, το σώμα μας. Φιλιά!